Λοιπόν, το μέρο κοινωνική πρόνοια του Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το 1964 που ιδρύθηκε, είναι ο τρίτο χρονικά και ιστορικά τομέα που δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Να υπενθυμίσω, η πρώτη ήταν νοσηλευτική, οι αδερφές νοσηλεύτριες, στη συνέχεια οι Σαμαρίτες και τώρα και η κοινωνική πρόνοια. Στη συνέχεια, όπου είναι ένα τομέα ο οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που ακουπούν, αν θέλετε, πάνω στι σύγχρονε κοινωνικέ ανάγκε και στι ανθρωπιστικέ κρίσει. Κατά βάση δραστηριοποιείται σε ένα πλαίσιο υπηρεσιών που παρέχουν υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Δηλαδή όπως άτομα και οικογένειες με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα λοιπόν είναι ένας τομέας που έχουν ανάγκη τι? Που έχουν ανάγκη καταρχάς μια ενίσχυση, μια υποστήριξη ψυχοκοινωνική, αλλά και κάλυψη άμεσων βιωτικών αναγκών. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες, δεν το προβάλλουμε αυτό γιατί δεν χρειάζεται να προβληθεί, υπάρχει μια συστηματική παροχή ειδών ατομικής υγιεινής, σηματισμού, αλλά και τροφίμων σε πάρα πολλές οικογένειες της πόλης μας και εδώ στο Ηράκλειο και σε όλη την Ελλάδα από τα αντίστοιχα τμήματα. Αλλά όπως είπα και πριν, πέρα από την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αυτή την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, στην Ελλάδα υπάρχει και μια τηλεφωνική γραμμή και μάλιστα και με τηλεδερμηνία για να απευθύνεται και στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, όπου παρέχουμε αυτή την υποστήριξη ψυχοκοινωνική. Και φυσικά υπάρχουν και προγράμματα που κατά καιρούς γίνονται, όπως για παράδειγμα το να υπάρξει νομική συμβουλευτική σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών, να μαθαίνουμε σε ενήλικες πρόσφυγες την ελληνική αλλά και την αγγλική γλώσσα. Και γενικότερα θα έλεγα ότι παρέχουμε υπηρεσίες υγείας σε συμβουλευτική, δηλαδή σε επίπεδο συμβουλευτικής, για διάφορα ενταξιακά θέματα, αλλά και υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Ξαναλέω, σε κάθε πολίτη ο οποίος βρίσκεται στην επικράτεια την ελληνική, είτε είναι μετανάστης είτε είναι φυσικά ένας πολίτης, ο οποίος χρειάζεται μια υποστήριξη, μια βοήθεια για μια ευστάθεια την οποία αντιμετωπίζει. Ωραία. Για μια δυσκολία με απλά λόγια την οποία αντιμετωπίζει. Για πείτε μου. Κύριο λόγο, χωρίς να είναι αποκλειστικό, το τομέας μας αποτελείται και από επιστήμονες φυσικά των υγειονομικών επαγγελμάτων και της κοινωνικής ουσιαστικά, της κοινωνικής πρόνοιας. Αλλά φυσικά, όπως είπα και πριν, επειδή έχει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, χρειαζόμαστε εθελοντές, πολίτες οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους σε άλλες δράσεις, δηλαδή δεν χρειάζεται τόση σωματική, να το πω έτσι, διάπλαση ή οτιδήποτε άλλο, όπως κάποιοι μπορεί να φανταστούν για τους Σαμαρίτες, για παράδειγμα, για να ενταχθούν στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να προσφέρουν στους συμπολίτες μας μέσα από μια εκπαίδευση πιστοποιημένη φυσικά. Πού σας βρίσκουμε? Λοιπόν, αυτές τις μέρες, όπως σας είπαμε και ανακοινώσαμε μέσα από τα δελτία τύπου, ουσιαστικά δεχόμαστε τις αιτήσεις. Μπορεί να επισκεφτεί κάποιο στα γραφεία μας στο χώρο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά μπορεί και να μας αναζητήσει στην ιστοσελίδα μας που υπάρχει και στο Facebook, Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και να μας στείλει στα email. Μπορώ να δώσω και ένα email, δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρατήσουν οι ακροατές. Είναι το tep.pavlahair@redcross.gr, να καταθέσουν εκεί τις αιτήσεις τους. Και φυσικά θα υπάρξει μια άμεση συνάντηση μαζί τους για να ενταχθούν και αυτοί στο πρόγραμμα, στο σεμινάριο του Πάτσιου.